δύναμη πιστεύουμε ότι είναι μια ελληνική εταιρεία, μικρή, μπουτίκ όπως θέλουμε να λέμε, το οποίο αυτό το σλόγγαν που λέει πολιτισμός της ασφάλισης το κάνει πράξη. Μέσω του διακανονισμού, μέσω της επαφής με τους συνεργάτες, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον άνθρωπο και στις προσωπικές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει και αυτό είναι που μας έχει κάνει και υπάρχουμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε για πάρα πολλά ακόμα χρόνια. Πιστεύουμε ότι πάντοτε ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο επαγγελματίας, ο πιστοποιημένος θα έχει χώρο σε αυτή την αγορά και εμείς θα είμαστε δίπλα του. Η Δύναμης είναι μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι μέλος της ένωσής μας. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ σήμερα σε αυτήν την ωραία εκδήλωση. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά και στα επόμενα 45 χρόνια. Η επέτειος των 45 χρόνων μας βρίσκει πολύ δυνατούς. Μας βρίσκει σε μία μέρα που τρέχουμε με 15% αύξηση παραγωγής. Η Δύναμης πάει αρκετά καλά στο επενδυτικό και βγάζει μεγάλο κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα, οπότε θα κλείσει τη χρονιά κερδοφόρα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να συνεχίσουμε, να φτάσουμε τα 50 χρόνια. Ξέρουμε ότι κάποιοι μας βλέπουν σαν νηφούλα, αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Σήμερα δεν βραβεύουμε μόνο τους συνεργάτες, αναγνωρίζουμε και το παρελθόν όλων των ανθρώπων που δούλεψαν και έφτασε η εταιρεία μέχρι εδώ σήμερα. Η Δύναμης επιλέγει να είναι στο κανάλι της κλασικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, απευθείας με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Γι' αυτό θα είμαστε δίπλα και θα στηρίζουμε το συνεργάτη με κάθε τρόπο. Η Δύναμης έχει 45 χρόνια ζωής. 1977 τον Αύγουστο δημιουργήθηκε η Δύναμης. Η Δύναμης είναι ένα κομμάτι της ΓΕΝΚΑ και συγκεκριμένα της οικογένειας Καρακώστα, η επιχειρηματική δραστηριότητα της οποίας πάει πολύ πιο πίσω, πάει στο 1877. Και όλα αυτά τα χρόνια η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτής της οικογένειας, η οποία ελέγχει το μετοχικό κεφάλαιο της Δύναμης, είναι συνεχής και αδιάλειπτη όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι νομίζω πρωτόγνωρο για την ελληνική αγορά. Η συνείδηση, η ασφαλιστική, στην ελληνική αγορά πρέπει να διευρυνθεί. Συνεπώς, η λέξη πολιτισμός και ασφάλιση, σύμφωνα με την Δύναμης, ταυτίζεται απόλυτα.